Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, έχουμε μια έκτατη ανακοίνωση, η οποία λέει: Ανοιχτή επιστολή των Αγίων και Λιωτών Πατέρων προς τους διοικητές του Αγίου Όρους τους Ηγουμένους, αντιπροσώπους των Ιερών Μονών και όλους τους προϊσταμένους, αυτούς που διοικούν αυτόν τον Άγιο τόπο του Άθο. Γνωρίζουμε ότι η συνολική πνευματική δύναμη του Αγίου Όρους είναι 2.100 μοναχοί, εκ των οποίων τα 2/3, δηλαδή περίπου 1.400, ζουν σε ιερά κελιά και σκήτες, και οι υπόλοιποι, 700, στις ιερές 20 γνωστές μονές. Πρώτα απ' όλα, διευκρινίζεται ότι η φωνή των κελιωτών δεν εκπροσωπείται στα θεσμικά όργανα διοίκησης του Αγίου Όρους μετά την επιβολή του καταστατικού χάρτη του Συντάγματος της Ελλάδας. Βλέποντας και επιπλέον βιώνοντας τους σύγχρονους διωγμούς των Αγίων Πατέρων, το έτος 2024, επίσημα με την επιστολή μας προς τους κυβερνήτες του Αγίου Όρους και με επίγνωση του συνόλου του Χριστοφόρου Πίμνιου της Παγκόσμιας Οικουμενικής, όχι Οικουμενιστικής, Ορθόδοξης Εκκλησίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Ελλήνων, Ρώσων, Σέρβων, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Γεωργιανών και όλων των εθνών του κόσμου. Σκεπτόμενοι ότι οι κυβερνήτες, πολλοί από αυτούς δυνητικά αφορισμένοι, σκέπτονται ότι είμαστε αδρανείς ή λάθος συμπεραίνουν ότι τους φοβόμαστε, θα τους πούμε ένα πράγμα. «Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος», Ρωμαίους κεφάλαιο, 19ο στίχος. Αλλά η επιστολή μας δεν γράφεται για αυτούς τους αντίχριστους και αφορισμένους, αλλά απευθύνεται, όπως γράψαμε εξ αρχής, στους 20 καθηγουμένους και 20 αντιπροσώπους και όλους τους προϊσταμένους που είναι υπεύθυνοι για το Άγιο Όρος, εάν συνεχίσετε με την αδράνειά σας και την ανικανότητά σας να δώσετε δικαιώματα εν το ταύτα παιδεία. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, εις πράξεις 60-351, για την κατάργηση της αυτονομίας του Αγίου Όρους, που έγινε σεβαστή από όλους τους βαρβάρους και τους προσωρινούς κατακτητές της γης μας, τότε θα βροντίξουμε. Η προδοσία της κατάργησης της αυτονομίας και συνεπώς του Άβατου, με στόχο την εκοσμίκευσή του ως τουριστικό θέρετρο και επιχειρηματικό κέντρο κερδοσκοπίας, θα φέρει πάνω σας τις κατάρες όλων των Αγίων Πατέρων μας, από την ίδρυση του Αγίου Όρους μέχρι σήμερα, μαζί με τις δικές μας κατάρες στη ζωή, διότι μας αδικείτε βαριά με την αλαλία και την αδράνειά σας. Αρκετά με την προδοτική σας συνέργεια με τον Αντίχριστο Κέσσαρα. Αρκετά με την συνέργεια με την ανομία. Αρκετά με την συγκατάθεση στην αδικία. Ουκ είδατε ότι άδικη βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσιν. Α Κορινθίους 6-9. Τελικά, δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Ισαΐας, στίχος 9. Εμείς, ως Άγιοι και Λιώτες Πατέρες, θυμούμενοι και αμνηστεύοντες, τον Πατριάρχη, αποστηρωμένοι και ακατανόητοι, σας καλούμε και σας παρακαλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι στην ομολογία της πίστης στον καιρό μας, ενάντια στις πλέον προφανείς αντίχριστες δυνάμεις. Αλλιώς, η προδοσία των παρόντων ηγετών θα είναι ασυγχώρητη στο παρόν και στους μελλοντικούς αιώνες, διότι έχουν συνειδητά σιωπήσει στην προδοσία τους. Ευχόμαστε καλή φώτιση, καλή μετάνοια, δια των πρεσβειών της Παναγίας. Αγίοι και Λίωτες Πατέρες.